Η Πάτρα έχει το δικό της outlet. 1000 τετραγωνικά μέτρα για να ντυθεί όλη η οικογένεια. Με ρούχα και παπούτσια ποιότητα στην χαμηλότερη τιμή της αγοράς σε όλα τα είδη. Παιδικά, ανδρικά και γυναικεία ελληνικής κατασκευής και παραγωγής. Παπούτσια από άριστο δέρμα σε τιμές που θα εκπλήξουν και τον πιο απαιτητικό καταναλωτή. Παιδικά παπούτσια ορθοπαιδικά, ανατομικά από 9 ευρώ και 90 λεπτά έως και 24 ευρώ και 90 λεπτά. Το outlet της Πάτρας. Υπογράφει την ποιότητα, δεν παίζει με τη τιμή. Λεωφόρος Παπανδρέου και Μιαούλη. Τέρμα Χυμάρου Παναγίτσα στην περιμετρική έξοδο Βριάς. 200 μέτρα από το Ιντέα. Ανοιχτά Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 9 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Και το Σάββατο από τις 9 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα. Τα πάνω κάτω σε ό,τι αφορά στις συντάξεις φέρνει το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών που δόθηκε σε διαβούλευση και δίνει τη δυνατότητα σε χιλιάδες δημοσίους υπαλλήλους να αναγνωριστούν έως και 6 έτη επιπλέον. Θα μπορούν πληρώνοντας αυτά τα χρόνια και μέχρι 6 χρόνια το μάξιμο να τα αναγνωρίσουν και ως συντάξιμα και όσον αφορά το ύψος της σύνταξης. Εδώ πρέπει να πούμε όμως το εξής. Ότι όταν αυτοί οι δημόσιοι υπάλληλοι παίρνανε την άδεια άνευ αποδοχών, γνωρίζανε εκείνη την εποχή ότι αυτά τα χρόνια δεν θα προσμετρηθούν στη σύνταξη. Εν γνώση τους δηλαδή, ζητούσαν αυτή την άδεια άνευ αποδοχών. Προφανώς, και εδώ πρέπει να το πούμε, πάρα πολλοί από αυτούς κάνανε εξτρά στον ιδιωτικό τομέα. Σύμφωνα λοιπόν με αυτό το νομοσχέδιο, θα μπορούν αυτοί οι κύριοι να πληρώσουν αυτά τα χρόνια, να αναγνωριστούν και να βγουν άμεσα στη σύνταξη. Να βγουν δηλαδή, αν έχουν συμπληρώσει και τα χρόνια, 58, 59 ή 60 ετών. Σύμφωνα με το νέο νομοσχέδιο, δίνει τη δυνατότητα σε όλους τους εργαζόμενους να αναγνωρίσουν οποιαδήποτε άδεια άνευ αποδοχών έλαβαν από την υπηρεσία. Με το νέο νομοσχέδιο, οι εργαζόμενοι μπορούν να πληρώσουν οι ίδιοι τα ποσά που αναλογούν στα ασφαλιστικά ταμεία και είτε να αυξήσουν με τον τρόπο αυτό το ποσό τη σύνταξή τους, είτε να θεμελιώσουν δικαίωμα. Ουσιαστικά, με τον τρόπο αυτό, δημόσιοι υπάλληλοι που είναι σε ηλικία 58 ή 59 ετών μπορούν, αναγνωρίζοντας έτη, να θεμελιώσουν δικαίωμα και να βγουν νωρίτερα στη σύνταξη, χωρίς να περιμένουν τα νέα όρια που θα θεσπιστούν με το νέο ασφαλιστικό που θα έρθει σε λίγο καιρό. Τέτοιου είδους νομοσχέδια, ο ιδιωτικός τομέας τα περιμένει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, αλλά δυστυχώς για τον ιδιωτικό τομέα μάλλον δεν ενδιαφέρεται κανείς. Το λέω αυτό διότι υπάρχουν εργαζόμενοι που έχουν συμπληρώσει 35 χρόνια, αλλά δεν έχουν τα όρια ηλικίας, δεν μπορούν να βγουν στη σύνταξη και προφανώς δεν θα βγουν ούτε στο μέλλον. Διότι αν γίνουν αυτά τα οποία επιμένουν να κάνουν οι δανειστές, προφανώς η σύνταξη θα πάει στα 67 και 70 χρονών, θα πρέπει κάποιος να φτάσει για να βγει σε σύνταξη στον ιδιωτικό τομέα. Μπορούν επίσης να αναγνωριστούν άδειες για υπηρεσιακές ανάγκες, για σοβαρούς ιδιωτικούς λόγους, άδειες που δόθηκαν για επίσκεψη στο εξωτερικό λόγω εργασίας, συζύγου άδειας, ανατροφής, τέκνων αλλά και άλλα. Για όλα αυτά, η αναγνώριση των συντάξιμων ετών γίνεται με την καταβολή από τον εργαζόμενο των ασφαλιστικών εισφορών.